σήμερα πραγματικά αναδείχθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι αυτό της αμέλειας, της τυχόν επιδεικτισόμενης αμέλειας των ιατρών κατά την ενάσχυση του λειτουργήματός των, οι ποινικές και οι αστικές συνέπειες. Εκείνο το οποίο τόνισα και θέλω να γίνει κοινός τόπος προσωπικά όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την ημερίδα, είναι ότι οι ιατροί θα πρέπει πάση θυσία να εκτελούν το λειτουργήμά τους ευόρκως μέσα στα αποδεκτά πλαίσια από την επιστήμη και να μην κινούνται από φοβίες, ώστε από ιατρική κανονική και ιατρική θεράπουσα να μεταβληθεί σε ιατρική στατική και αμυντική. Θα είναι σημαντικό σφάλμα. Η δικαιοσύνη έχει και τις δικλείδες, η νομολογία μας έχει και τις δικλείδες, οι αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν και τις δικλείδες προστασίας των δικαιωμάτων του κατά την ενάσχυση του λειτουργήματός του. Καλό λοιπόν τους ιατρούς με πάθος, με δύναμη, με ζήλο και ως ιερείς του Ιπποκράτιου Πνεύματος όπως τους αποκάλεσα να ενασκούν ευόρκους στα καθήκοντά τους όπως και μέχρι σήμερα πράττουν.